παρά την διαχείριση που μίλησε ότι δεν είχε εμπιστοσύνη εγώ τους διευθυντές και διάφορα άλλα, πέρασαν 4 μήνες από τη μέρα της παρέτησής μου. Θέλω να ρωτήσω, η διαχείριση άλλαξε κάτι από τη μέρα της παρέτησής μου εδώ και 4 μήνες ή παραμένει ίδια? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κιτούδη, συγγνώμη για το κύριο Χαγγίδη, θα του αναφέρει ο κύριος Χαγγίδης, κάποιο ποσό που δίνουν στη Σχολική Επιτροπή είναι έκτακτη επιχορήγηση. Δεν αφορά τις κατανομές που είναι πιο μεγάλο θέμα. Ορίστε κύριε Χαγγίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Κιτούδη που μου έδωσε την μπάλα για να προσφερθώ στο γήπεδο προσωπικών επιτροπών. Κύριε συνάδελφε, η έκτακτη επιχορήγηση ήταν για ένα και μοναδικό λόγο. Για να καλυφθούν οι προηγούμενες ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής. Η συνέχεια της διοίκησης και τούτη. Και δεν κάνω πολιτική ούτε πολιτική παράθεση. Επειδή οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές, περίπου 115.000 ήταν η διαφορά των υποχρεώσεων που άρχισε η προηγούμενη διοίκηση, ο προηγούμενος πρόεδρος, στον νέο πρόεδρο, έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να καλυφθούν οι ανάγκες. Και επειδή οι επιχειρηματίες συνεχώς οχλούν πάνω από όλα τη γραμματέα και αυτή τη διοίκηση του οικονομικού κομμάτι, το τυπικό της διαχείρισης και τους προέδρους, βρήκαμε ως προσφορότερη τη λύση της έκτακτης επιχορήγησης στην πρωτοβάθμια επένδυση, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το οποίο απαιτούσε από την αρχή και το οποίο με σημερινή μάλιστα απόφαση, μάλλον προσινή απόφαση, και νέο ΦΕΚ επιβάλλει, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρετε πολύ καλά, την απόδοση των χρημάτων στους διευθυντές. Τέλος, αυτό το κρατάει ο πρόεδρος της μιας της άλλης Σχολικής Επιτροπής, το ποσό που το διαχειρίζεται. Κρατάει η Σχολική Επιτροπή ένα ποσό και αποδίδεται διαχειριστικά στους διευθυντές σχολικών μονάδων, τους οποίους εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι απόλυτα και έπρεπε να πιστεύονται άπατες όταν μπορούμε και εμπιστευόμαστε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας να αποδοθούν τα χρήματα. Αυτό είναι και ο σκοπός και το λέω και στον πρόεδρο της Σχολικής Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, ο οποίος το γνωρίζει περίπτωνα και πολύ καλά. Με αυτό το σκεπτικό η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε την έκτη επιχορήγηση των 5.000 ευρώ. Επειδή είμαι μέλος της Σχολικής Επιτροπής, τα λεφτά αυτά δεν δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις. Δημιουργήθηκαν εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών πέρυσι και άλλων εκλογών τέλος πάντων. Θα απαντήσω ο κ. Κίτρονη. Ορίστε, κ. Κίτρονη. Λυπάμαι γιατί, κύριε Χαγγίδη, ψέφτεστε. Όταν έφυγα, παρατηρήκα εγώ, 9.000 ευρώ αφήσαμε μόνο τα τηλέφωνα. Ήταν τα χρέη της φετινής σχολικής χρονιάς, παλιά χρέη. Και να ξέρεις ότι με 70.000 πετρέλαια πέρυσι, επειδή είχαμε παρατημένα κρύο γύρω στις 20 μέρες, μείον 10 και μείον 7, και είχαμε 70.000 πετρέλαια, όταν παρατήθηκα εδώ, παρουσία των μέσων, προκαλώ τον Κυριανή, τον Γιάννη και τον Ράτο τον Δημήτρη, αύριο να ψάξουμε τα τιμολόγια όλα και να δεις ότι φεύγοντας άφησα παλιά χρέη 9.000 ευρώ στο ΟΤΕ. Σας ευχαριστώ. 100.000 ευρώ λυπάμαι. Μπορεί να γίνει 100.000 ευρώ τώρα. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ. Κλείστε τα μικρόφωνα λίγο. Συμφίζουμε τη χρηματοδότηση, την εξτρά χρηματοδότηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Όλα τα επιπλέον τώρα. Ακριβώς, κύριε συνάδελφε, σας εάν έχει παραδώσει ο κύριος Κιτούδης, το λέω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρέος μόνο 9.000, υποβάλλω το βαρέτηση μου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, αύριο το πρωί, είμαι πάνω στο δημαρχείο τα μέσα, προκαλώ το άλλο το πρωί, 9 η ώρα εδώ τα μέσα, να ψάξουμε με την κυρία Μοσχοτά, την γραμματέα, να ψάξουμε τιμολόγια. Και να δεις και θέλω να το πω και να παρατηρήσω όχι. Κύριε Κιτούδη, σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ξεφεύγουμε από το θέμα. Το θέμα είναι η κατανομή του ποσού. Πρόεδρε, θέλω να πάρεις θέση. Σε παρακαλώ πολύ. Νομίζω... Γιατί φεύγοντας, το συζητήσαμε και τον Γιάννη Γεωργιανίδη, τι χρέος έπαιξε. Τι χρέος έπαιξε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι ανάλυση των στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνουμε σε ψήφιση του θέματος. Ποιοι ψηφίζουν το θέμα. Πρώτον, δεν είναι χρέη του Κιτούδη, είναι χρέη της Σχολικής Επιτροπής. Δεύτερον, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Τρίτον, είχε έρθει η κατανομή. Είναι εξαρτάται πώς το σκέφτεται ο καθένας. Η κατανομή ήταν με διοίκηση, με την πρωτοβάθμια του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει καταγωνισμός χρεών. Σίγουρα η Επιτροπή θα αφήσει χρέη. Και η Επιτροπή με τον πρόεδρο του Παπαδοπουλγαράκη που συμμετέχει ως αντιπρόεδρος θα αφήσει χρέη. Είναι συνέχεια.
Τα σχολεία είναι κάτι το οποίο μονίμως έχουν προβλήματα. Και όσο και να προσπαθήσουμε, δεν θα επιληθούν ποτέ. Δεν υπάρχει κατά μονίμως τι χρειάζεται να μην την κάναμε. Ας κοιτάξουμε όμως μέσα το πρόγραμμα το τεχνικό όμως και να μην έχουμε χρέη να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες. Γιατί είχε αναφερθεί ο κ. Καλλιτήρης παλιά, τα 700.000 δεν θυμάμαι, φτάσανε, 700 είναι, 800 είναι, 500 πόσο είναι, να κάνουμε μελέτες που παρεμβάζει να μην κάνει σχολική επιτροπή εκεί που δεν πρέπει. Ευχαριστώ. Ωραία, το 15ο θέμα αντίθεση στην ψηφοφορία ψηφίζεται, κύριε Κιτούρη, σας παρακαλώ. Ψηφίζεται ομόφωνα.